Μειωμένη είναι η επιβατική κίνηση στα αστικά λεωφορεία σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ Στέφανου Μουστακλή. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα με το άνοιγμα του λιανεμπορίου και την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, αυτή η κίνηση δεν αποτυπώνεται σε εισιτήρια στα αστικά λεωφορεία. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ενώ ανέμεναν ότι θα αυξηθεί η κίνηση στα δρομολόγια εντός και εκτός του αστικού ιστού, αυτό δεν έγινε και την ίδια ώρα η κίνηση από τα ΙΟΤΑΧ πνίγει την πόλη. Ο κ. Μουσταχλής ξεκαθάρισε ότι τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και γίνονται οι απαιτούμενες απολυμάνσεις. Πραγματικά ανοίγουμε σιγά σιγά. Είδαμε κι εμείς μια μικρή διαφορά, όχι όμως αυτή που περιμέναμε, όχι αυτή που βλέπουμε με τα μάτια μας μέσα στην πόλη, με πολύ αυτοκίνητο, με πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουμε εισπράξει την ανάλογη κίνηση μέσα στα λεωφορεία ακόμα. Με τα σχολεία είδαμε μια μικρή διαφορά. Έχουμε αυξήσει τα δρομολόγια. Είμαστε κι εμείς πιο οργανωμένοι, περιμένοντας τον κόσμο πραγματικά να μπει μέσα στα λεωφορεία. Γιατί όπως έχω πει, πληρούμε όλες τις προδιαγραφές σε θέμα καθαριότητας, μέτρα ασφαλείας, τα πάντα. Αλλά δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα που βλέπουμε στην πόλη, δεν το έχουμε εισπράξει ακόμα μέσα στα λεωφορεία. Θέλω να πιστεύω ότι ανοίγοντας και τα λύκεια και τα γυμνάσια και σε αναμονή το Πανεπιστήμιο, πότε θα ανοίξει αυτό και αν θα ανοίξει για φέτος, να μπούμε κι εμείς σε μια κανονικότητα, γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε ένα χρόνο τώρα να υπολειτουργούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κύριε Μουστακλή, φοβάται, λέει, το κόσμο είναι θέμα του φόβου και χρησιμοποιεί τα δικά του μέσα. Μη θέλοντας να μπει μέσα και να συνοστιστεί ενδεχομένως μέσα στα λεωφορεία, και ας μην έχει τόσο πολύ κόσμο όσο πιστεύει ότι έχει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει ένας διάχυτος φόβος στην κοινωνία μας, αλλά είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Εμείς μέσα στα λεωφορεία, όπως έχουμε δείξει αρκετές φορές, οι απολυμάνσεις γίνονται τρεις φορές την ημέρα. Και εμείς δεν είμαστε άμυροι, μάλλον δεν είμαστε επιπόλοι που να διακινδυνέψουμε τον κόσμο μέσα στα λεωφορεία. Μα για τη δική μας την ασφάλεια, και εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε, στον ίδιο χώρο ζούμε κι εμείς, έχουμε οικογένειες πίσω από εμάς, είμαστε 110 εργαζόμενοι. Δεν θέλουμε κι εμείς να κινδυνέψουμε από κάτι. Γι' αυτό λαμβάνουμε όλα τα μέτρα μας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι η κανονικότητα έρχεται σιγά σιγά όταν όλη η κοινωνία μας μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς. Το να ερχόμαστε με τα ΙΟΤΑΧ, να δημιουργούμε αυτό το πρόβλημα στην πόλη και να μην μπαίνουμε μέσα στα λεωφορεία μας, εγώ το βλέπω λίγο περίεργο για τις σημερινές εποχές. Γιατί να σκεφτούμε ότι ένα χρόνο η κοινωνία μας, η ζωή μας έχει πέσει πολύ χαμηλά σε επίπεδα οικονομίας, το λεωφορείο είναι το μέσο που παρέχει το πιο φτηνή μετακίνηση σήμερα.